Για να έρθω και στους κόκκινους. Να ξεκινήσουμε με τον Τάκη. Τάκη, έχετε μοναδική ευκαιρία να πετύχετε το 3 στα 3 και να πάτε στο Συμβούλιο χωρίς έννοια στο κεφάλι σας. Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ σήμερα, Γιώργο. Υπάρχει αυτή η ψυχολογία, η καλή ψυχολογία στην ομάδα. Έχουμε θετικό πρόσημο σήμερα. Εκτιμώ ότι θα γίνει και σήμερα. Έχουμε μιλήσει με όλα τα παιδιά και μετά τα τελευταία γεγονότα, όπως ακούστηκαν και από τους μπλε από εκεί, κάποιοι νιώθουν δικαιωμένοι, κάποιοι νιώθουν ανακουφισμένοι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι το Survivor συνεχίζεται. Εμείς είμαστε εδώ και δεν πρέπει να προκύψει κανένα πρόβλημα για τη δικιά μας ομάδα. Οπότε κοιτάμε τη δικιά μας ομάδα. Θα πούμε μέσα δυνατά σήμερα να πάρουμε την νίκη. Σταυρούλα, λένε ότι η κόμπρα είναι πιο επικίνδυνη όταν είναι πληγωμένη. Και αυτή τη στιγμή η μπλε ομάδα είναι πληγωμένη. Έχει χάσει 2 παίκτες και έχει χάσει και 2 ασυλίες. Δεν το ήξερα αυτό για την κόμπρα, να σου πω την αλήθεια. Τα παιδιά είναι λιοντάρια, όπως ξέρω. Όπως είμαστε κι εμείς. Σίγουρα έχουν δείξει ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν πάρα πολύ καλά, αλλά επίσης μπορούμε και πάρα πολύ εμείς. Ας νικήσω καλύτερος. Πιστεύω πολύ στην ομάδα μου και εννοείται ότι έχουμε έρθει να κάνουμε το 3 στα 3. Εύη, να έρθω και σε σένα. Μου είπατε κι εσείς ότι υπάρχει μια καλή ενέργεια στην κόκκινη ομάδα. Πιστεύεις ότι μια πιθανή υποψηφιότητα μπορεί να τα τεινάξει όλα στον αέρα? Πάντα μια πιθανή υποψηφιότητα μπορεί να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Πόσο μάλιστα όταν έχει έτσι μαζέψει η ομάδα και οι επιλογές είναι λίγες. Νομίζω ότι υπάρχει όντως ωραίο κλίμα και στον πάγκο και στην παραλία. Γενικά στην συμβίωσή μας. Και θέλω να συνεχιστεί όσο γίνεται περισσότερο. Να μην σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο ψηφοφορίας, ώστε να είμαστε ήρεμοι και να πάμε συγκεντρωμένοι στο αγώνισμα.